Μετά από 2 γάμους και συνολικά 3 παιδιά, η Ντίνα Τριάντη, μια από τις πλέον αναγνωρίσιμες ηθοποιούς της δεκαετίας του 60, συμβιβάζεται με το ρόλο της σύζυγου και μητέρας, αφήνοντας σταδιακά πίσω της μια ολόκληρη καριέρα. Μια απόφαση που ίσως αργότερα να μετάνιωσε στη ζωή της. Γεννήθηκε στις 7 Νοεμβρίου 1936, κόρη των προσφύγων από την Μικρά Ασία, Γιάννη και Ροδάνθης Μαξούρη, αλλά στο σινεμά και στο θέατρο κράτησε το επώνυμο του πρώτου σύζυγου της, Έαντα Τριάντη, ο οποίος ουσιαστικά ήταν ο άνθρωπος που της άνοιξε την πόρτα του χώρου. Γνωρίστηκαν ότι εκείνη βρισκόταν στο τέλος της εφηβείας της και εκείνος ήταν ακόμη φοιτητής της Δραματικής Σχολής Μιχαηλίδη και παράλληλα συμμετείχε σε παραστάσεις αρχαίου δράματος. Όταν έμαθε ότι ο Αλέξης Μινωτής ζητούσε νεαρά άφθαρτα πρόσωπα για ένα έργο του, δεν δίστασε να την προτείνει και εκ των πραγμάτων δικαιώθηκε απόλυτα. Αυτή ήταν και η πρώτη επαφή με την υποκριτική για την Ντίνα Τριάντη, η οποία από μικρή είχε βγει στη βιοπάλη για να βοηθήσει την οικογένεια της εκείνα τα δύσκολα χρόνια. Πριν κάνει κατά τα άλλα αγαπημένη και δεμένη οικογένεια της ορθοποδήση από την προσφυγιά, ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος και η κατοχή έφεραν ακόμη πιο δύσκολες μέρες. Η εργασία σε πολύ νεαρή ηλικία ήταν για αυτήν μονόδρομος. Μετά από τέτοια παιδικά χρόνια, η Ντίνα που ήταν και η ίδια ακόμη παιδί, παντρεύεται και φέρνει στον κόσμο την Γέλη. Στα 18 χρόνια της μόλις αρχίζει να ακροβατεί μεταξύ των υποχρεώσεών της, αλλά τα καταφέρνει περίφημα. Κάνει τον ντεμπούτο της στον κινηματογράφο σε κανονικό ρόλο στα Μαναβάκια το 1957 και ενώ νωρίτερα ο Νίκος Κούνδουρος την είχε επιλέξει για ένα πέρασμα στην ταινία του «Το ποτάμι». Ουσιαστικά τότε έρχεται και το ευρύ κοινό σε επαφή με το αισθητικό προφίλ της και το πρόσωπο της, το οποίο ξεχώριζε η ιδιαίτερη ελιά, η οποία και τελικά την καθόρισε. Το 1958 εμφανίζεται για πρώτη φορά στο θέατρο και ακολουθούν διάφορες ταινίες, με την πλέον χαρακτηριστική να είναι το φιλμ της Κακομοίρας, στο ρόλο της Λίτσας, με τους Κώστα Χατζηχρήστο και Νίκο Ρίζο. Μέχρι το 1970, μέσα σε ελάχιστα χρόνια δηλαδή, συμμετέχει σχεδόν σε 70 παραγωγές, 68 λέει η επίσημη καταμέτρηση, και μένει στη συνείδηση του κόσμου για το υποκριτικό ταλέντο της. Τότε, 1967, γνωρίζει τον δεύτερο μεγάλο έρωτα της ζωής της που προέρχεται και αυτός από το καλλιτεχνικό στερέωμα και δεν είναι άλλος από τον Λάκη Κομνηνό. Με τον διάσημο Έλληνα ηθοποιό θα περάσουν μερικά υπέροχα χρόνια και καρποί της κοινής ευτυχισμένης ζωής τους είναι και τα 2 παιδιά τους, Γιώργο και Γιάννη. Μαζί θα μείνουν για αρκετά χρόνια και μέσα σε αυτό το διάστημα η Ντίνα Τριάντη θα κάνει σταδιακά στην άκρη τα όνειρα της στον χώρο. Στην αρχή σταμάτησε τις μακρινές περιοδίες και μετά ήρθε και το αντίο στον κινηματογραφικό φακό. Τα επόμενα χρόνια θα αφοσιωθεί αποκλειστικά στα παιδιά της και για να τα μεγαλώσει θα κάνει οποιαδήποτε δουλειά βρίσκει μπροστά της. Εργάζεται σε μπαρ στο Κολωνάκι, σερβιτόρα σε εστιατόριο στην Ηλιούπολη, ακόμη και πολίτρια σε κατάστημα ρούχων στην Αργυρούπολη. Έριξε αυτό που λέμε μαύρη πέτρα πίσω της σε τέτοιο βαθμό που αποφάσισε μέχρι και να αφαιρέσει χειρουργικά την ελιά της που αποτελούσε το σήμα κατά τεθέν της. Δεν ήθελε καν να την αναγνωρίζουν και να την ρωτούν για το παρελθόν. Την δεκαετία του 90, χωρίς την ελιά της πια, θα επιστρέψει για λίγο στην υποκριτική, συμμετέχοντας στα σύριαλ μίνι σούπερ μάρκετ ονείρων του Π. Λαοκράτη στην Έψιλον Ταφένα και Γόβα Στιλέτο στον Αντένα, ενώ θα παίξει και σε μερικά θεατρικά έργα με τα οποία σφραγίστηκε οριστικά μια καριέρα που θα μπορούσε να είναι μεγαλύτερη εάν η Ντίνα Τριάντη είχε πάρει διαφορετικές αποφάσεις. Σήμερα η όμορφη ηθοποιός είναι 87 ετών. Ευχαριστώ για την προβολή, καλή συνέχεια σε όλους.